Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, καλησπέρα σας. Από σήμερα η εκπομπή ρήξη, κόντρα και ρήξη θα είναι στον αέρα κάθε Τετάρτη. Αλλάξαμε δηλαδή, θα βάλαμε κατά μία μέρα. Από Τρίτη που ήτανε, θα είναι πλέον Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ. Και φυσικά μπορεί να άλλαξει η μέρα, δεν άλλαξε όμως η κατεύθυνση αυτής της εκπομπής, που είναι η εξέταση των γεωπολιτικών, γεωστρατηγικών και πολιτικών εξελίξεων που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα. Κύριε Βελόπουλε, καλησπέρα σας και έχουμε πολλές εξελίξεις, έτσι. Τελευταία παρατηρούμε. Καλές εξελίξεις. Είναι καλές γιατί παρατηρούμε ότι καλές, στην Κύπρο τουλάχιστον, έτσι. Τα τελευταία 50 χρόνια δεν έχει έρθει πολιτικός ηγέτης. Εννοείς την άφιξη Μέρκελ. Αυτό ακριβώς εννοώ. Κύριε Σπινό, θα πω το εξής. Αν ήξεραν οι Έλληνες το τι τους κρύβουν τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, δεν θα βγαίναν στους δρόμους σε συλλαλητήρια να κάνουν πορείες απλά. Θα πηγαίναν έξω από τα κανάλια. Κάποια κανάλια, εν πάση περιπτώσει, τα οποία κρύβουν για δικούς τους λόγους την αλήθεια. Και το δική τους λόγη αφορά παράλληλες εργασίες και δουλειές που αφορούν τη μη δημοσιοποίηση της υπάρξεως τεραστίων κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Θα σου πω το εξής, και είναι κάτι που ειλικρινά εμένα με προσβάλλει ως άνθρωπο. 25 Νοεμβρίου 2010, έχω μπροστά μου. Πριν από 20 μέρες περίπου, έτσι. Ναι, 10, την είδηση. Μέρες, ναι. Βρέθηκε τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου. Καινούριο λέτε. Καινούριο. Ναι. Νοτίος της Κρήτης, βορειοδυτικά, έτσι, της Αλεξάνδρειας. Βορειοδυτικά της Αλεξάνδρειας. Ακριβώς. Ναι, σωστά, σωστά. Τα απλά πράγματα, γεωγραφία. Σωστά, ναι. Γεωγραφία, γεωγραφία. Ναι, το τεράστιο αυτό κοίτασμα, 25 Νοεμβρίου 2010. Ανακοινώθηκε. Συγγνώμη, λέτε για πρόσφατο κοίτασμα. Τώρα. Έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά που λέγαμε. Μέχρι τώρα. Τα οποία είχαν βρεθεί, εν πάση περιπτώσει, ναι, πριν από ένα χρόνο από το Πανεπιστήμιο το Γεωλογικό του Χιούστον και από την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία. Το κοίτασμα αυτό το βρήκε η εταιρεία η γερμανική DIA, RWE DIA, έτσι λέγεται. Δεν σχέση με την DIA τη γνωστή την Αμερικανική. Ναι, ναι, ναι. Η οποία έχει έδρα το Αμβούργο. Είναι διεθνής εταιρεία, μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο που δραστηριοποιείται στον τομέα της εξερεύνησης και παραγωγής φυσικού αερίου και αργού πετρελαίου. Το κοίτασμα αυτό που βρέθηκε βορειοδυτικά, το τονίζω, της Αιγύπτου, προσέξτε, είναι ακριβώς στα σύνορα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης Κύπρου, Ελλάδος και Αιγύπτου. Μες. Η πραγματικότητα δεν είναι ότι η μεγαλύτερη ποσότητα είναι από τους Γερμανούς, δεν λέω εγώ. Και όσοι δεν πιστεύετε, μπείτε στο διαδίκτυο. Μπορούμε να δείξουμε λίγο, έτσι να κάνουμε ένα κοντινό για να δουν την επωνυμία της εταιρείας. Μήπως το καταλάβουν κάποιοι, αν μπορούμε να κάνουμε κοντινό, θα είναι καλό. Ωραία, στο γενικό κάνε κοντινό εδώ. Στην κάμερα τη δική μου, να σε βοηθήσω. Εδώ είμαστε. Θα έρθει κοντά. Αυτό εδώ, για να δουν οι θεατές, το κοίτασμα ορίζεται περίπου σε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι 3,5? 3 εκατομμύρια ευρώ. 3 εκατομμύρια? Ναι. Κάιρο, το βλέπετε, όλο το κείμενο, η εταιρεία λέγεται αυτή εδώ. Αν μπείτε στο Google και βάλετε και πατήσετε το Google, από εκεί το βρήκα και εγώ, έτσι, ναι, με ενημέρωσαν από τη Γερμανία. Ναι. Είναι στα αγγλικά, υπάρχει και η μετάφραση απευθείας στα ελληνικά, το βλέπετε. Μέχρι. Λέει Αίγυπτο, το βλέπεις. Το λέει είδαμε, Αίγυπτο. Το είδαμε. Δεν είναι Αίγυπτος 80 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Αλεξάνδρειας. Είναι περίπου στο ίμιση και λίγο πιο πάνω είναι εκεί, η Κρήτη μας. Η Κρήτη, μάλιστα. Έτσι. Η απόσταση τώρα Κρήτης Αλεξάνδρειας είναι 120 χιλιόμετρα, πόσο είναι. Και λιγότερο μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο, δεν έχει σημασία. Yeah. Σημασία έχει ότι δεν είναι στην Αίγυπτο όπως λένε οι Γερμανοί. Μάλιστα. Επειδή λοιπόν οι Κύπροι έκαναν. Μπορεί να φύγει η κάμερα. Έκαναν ουσιαστικά έτοιμα στη γερμανική εταιρεία ότι ξέρετε δεν είναι αιγυπτιακά, δεν είναι αποκλειστική οικονομική ζώνη της Αιγύπτου. Η Μέρκελ περιέργως έτρεξε κατευθείαν στην Κύπρο πριν λίγες μέρες. Μάλιστα. Εξηγούνται έτσι πολλά πράγματα. Συνέλληνες, αν αντιληφθείτε τι συμβαίνει. Φωνάζω εδώ και 15 χρόνια για τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου, πετρελαίου, ουρανίου, χρυσού. Ουρλιάζω για τα αυτονόητα. Αυτό που με εξοργίζει είναι ότι κρύβουν την αλήθεια πολύ. Και όταν λέω, κύριε Σπίνο, ότι κρύβουν την αλήθεια, είναι ότι θα μπορούσαν οι Έλληνες να τρώνε με χρυσά κουτάλια. Τελεία και παύλα το παραμυθάκι, το παραμύθι, η ψευτοαπάτη των δημοσιογράφων, των δημοσιογραφίσκων, γιατί είναι εγκάθετη του συστήματος. Γιατί πολλοί Έλληνες οι οποίοι έχουν και μέσα ενημερώσεως
Και ο νόνο ήτο. Και εφημερίδες. Και ο νόνο ήτο. Δεν θέλουν να βγάλουμε το φυσικό αέριο, να βγάλουμε το πετρέλαιο. Δεν θέλουν να γίνουν πλούσιοι οι Έλληνες. Γιατί κερδίζουν από τη μεταπρατική διαδικασία. Γι' αυτό και μες στη Βουλή είπα, αυτούς τους Έλληνες που δεν θέλουν, βάλτε στο κόλπο. Γιατί θα πολεμούν το θέμα και δεν θα ενημερώνουν τον ελληνικό λαό. Και εγώ τα λέω με το όνομά τους τα πράγματα, κύριε Σπινό. Με το όνομά τους. Όπως, ξέρετε, το Ριζερούμ το ξέρετε. Το Ριζερούμ, ναι. Που ο κύριος Πρωθυπουργός ήταν τελευταίες μέρες εκεί πέρα και μάλιστα είχατε πει, δώσατε και μια πολύ ωραία είδηση σε άλλη εκπομπή που ήταν καλά να ακουστεί και από αυτό το κανάλι αυτή η είδηση. Ωραία. Να ήταν πολύ όμορφη είδηση, ναι. Να πω στους φίλους τηλεθεατές ότι μπορούν να τηλεφωνούν, να αφήνουν στοιχεία κτλ. Γιατί 10 παρα 20 με 10 παρα 5 βγάζουμε τηλεθεατές στον αέρα για ερωτήσεις. Για ερωτήσεις, το επαναλαμβάνω. Τηλεθεατές στον αέρα. Εγώ από τη στιγμή που μπήκα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ένα στόχο και σκοπό είχα, κύριε Σπίνο, να λέω την αλήθεια. Και να δημοσιοποιήσει το θέμα των πετρελαίων. Το θέμα του φυσικού αερίου, του ουρανίου, το θέμα της πλούσιας μάνας ελληνικής γης. Όλα τα κανάλια μίλησαν για την επίσκεψη του Γιώργου Παπανδρέου στο Ριζερούμ. Σωστά. Έτσι. Όλοι θα το λέγανε στο Ριζερούμ. Σωστά, πάντω. Πιάσε μου λίγο τη λέξη Ριζερούμ, τι μπορεί να σημαίνει. Το ρούμ τι σημαίνει. Ρωμιέ. Η Ρωμιέ. Μπράβο. Ριζ είναι η χώρα, η γη. Μάλιστα. Το Ρωμιόν. Δηλαδή, Ριζερούμ. Η πόλη, η Θεοδοσούπολη, λέγεται Ριζερούμ γιατί είναι η πόλη των Ρωμιών. Είναι στην Ανατολική Θράκη. Ακριβώς εκείνη, ναι. Η παλιά Θεοδοσούπολη. Ναι, ναι. Για δείξε μου, σε παρακαλώ, για να δουν συνέλληνες, όσοι βλέπουν την εκπομπή, ποιο είναι το σύμβολο της πόλεως. Όπως η Αθήνα έχει το σύμβολό της, η Θεσσαλονίκη έχει τον Αλέξανδρο. Έτσι. Μήπως δεν τον έχει λίγο καιρό. Ναι, θα τον βγάλει ο Μπουτάρης. Έτσι είπε. Δείτε την πόλη του Ριζερούμ που πήγε ο Γιώργος Παπανδρέου, το σύμβολο της πόλεως. Ποιο είναι το σύμβολο αυτής της πόλης. Όσο γρήγορα. Α, μπράβο, να πάμε κοντά. Εδώ είναι αυτό το σύμβολο. Εδώ. Έλα κοντά. Αυτή είναι η σημαία της πόλεως Ριζερούμ. Αυτό είναι το σύμβολό της. Ο δικέφαλος αετός. Ριζερούμ, το βλέπετε. Σύμβολο λοιπόν της πόλεως της συγκεκριμένης είναι ο δικέφαλος αετός. Μάλιστα. Το είπε κανένας. Βέβαια, πάνω έχουν το τζαμί αυτή, βλέπεις, έχουν τις μιναρέτες εκεί. Ναι, 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 σωστά. Δεν μας είπαν τίποτα δυστυχώς στα άλλα κανάλια, τα αποσιοποίησανε. Αυτά, γιατί επαναλαμβάνω, σε αυτή την εκπομπή θα ακούτε μόνο την πραγματικότητα. Εγώ αυτό θέλω να ακούτε. Την πραγματικότητα. Τίποτε περισσότερο. Λοιπόν, φύγουμε λίγο από το Ριζερούμ, κύριε. Να πάμε πάλι σε μια εκπομπή που σήμερα δώσατε κάποια στοιχεία. Και μου έκανε εντύπωση αυτά που ακούστηκαν από το στόμα σας. Αφήσατε όμως την εντύπωση στους αυτούς που σας ακούσανε ότι αποδομεί το χριστιανισμό στην Ελλάδα. Βεβαιότατα. Αυτό πώς το δικαιολογείτε. Ακούστε κύριε Σπινό, και ρωτώ τους τηλεθεατές, θα μπορούσατε ποτέ σε μουσουλμανική χώρα να διακομωδήσετε το Κοράνι εσείς. Αυτό δεν γίνεται. Όχι μόνο σε χριστιανική δεν γίνεται αυτό. Άστο τώρα αυτό. Λέμε, κύριε Σπινό μου, απλά πραγματάκια. Δεν είναι να διακομωδήσετε τον Ιησού, μπορείτε στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται, βεβαίως. Είδα έτσι με. Θα πω με απέχθεια, με πικρία, την ελληνοφρένεια. Είδα πως έγινε το εν Ιορδάνη βαπτιζωμένοι. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν λίγο μυαλό. Πήρανε το Σταυρό, είναι ένας περίεργος τυπάκος με σαν τσολιάς, πώς λέγεται, την δίνεται εκεί πέρα, ένα ανθρωποειδές, γιατί περί τέτοιου πρόκειται. Και το λέει αυτό γιατί την ελληνική σημαία συνεχώς την πετάει από εδώ και από εκεί. Στο σκάι είναι ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Πήρε το Σταυρό, τον έριξε μέσα στην αυτή, έλεγε εν Ιορδάνη βαπτιζωμένοι και τον έβγαλε και ήταν ένα ταψί, ένα. Ένα αυτό που ήταν τηγάνι. Του Σταυρός. Ο Σταυρός έγινε τηγάνι. Μες. Λοιπόν, λέω αυτόν τον τυπάκο το μυστήριο να πάει να κάνει το ίδιο με το Κοράνι. Για να δει τι θα υποστεί. Γιατί επαναλαμβάνω, τουλάχιστον να σέβεσαι τη σκιά των άλλων. Όποια και αν είναι αυτή. Να τη σέβεσαι. Και ειδικά ο χριστιανισμός που είναι η πλέον διοκόμενη, το τονίζω, η πλέον διοκόμενη, κύριε Βασιλιά, κύριε Σκιονθέτα, μου να αλλάζουμε και του τύπου που και που. Η πλέον διοκόμενη, το τονίζω, θρησκεία στον κόσμο είναι ο χριστιανισμός. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Η πλέον διοκόμενη. Να σου πω λοιπόν τι γίνεται σε συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες διαφημίζουν τα προϊόντα τους. Το έχω μπροστά μου. Τα Doritos. Τα ξέρεις. Είναι ναι, κάτι ναι, ναι, τσιπάκια. Ναι, ναι. Λοιπόν, έκανα μια διαφήμιση στο Super Bowl, έτσι λέγεται. Η εταιρεία ή άλλη, η Pepsi. Έκαναν τον
τη θεία μετάλληψη. Ξέρεις, τη θεία κοινωνία. Ναι, ναι. Που είναι το ποτήρι που βάζουν, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Βάλανε ένα ποτήρι και ένας ιερωμένος καθολικός ήταν, έδινε υπαψικόλα. Πότε γίνανε αυτά, δεν τα ξέρω, δεν τα έχω δει ποτέ. Αυτό γίνεται στην Αμερική. Α, στην Αμερική γίνει. Μάλιστα. Θα σου πω όμως τι γίνεται με τους χριστιανούς οι οποίοι διώκονται παγκοσμίως. Όπως το νοεί, όπως το λέω. Στις Φιλιππίνες, στη Μαλαισία, το είπα σήμερα στο Άλτερ. Να σου πω το εξής. Στην Ινδονησία, στο μεγαλύτερο μουσουλμανικό κράτος στον κόσμο, η καταπίεση του κράτους που στηρίζει το Ισλάμ, έτσι, εναντίον των χριστιανών είναι τόσο μεγάλη, όπου καθημερινά έχουμε νεκρούς χριστιανούς από τους μουσουλμάνους. Στην Ινδονησία. Μάλιστα. Να πάμε, να σου πω ένα, το πιο ακραίο που έγινε είναι αποκεφαλισμός τριών μαθητριών που φοιτούσαν σε φοιτητικό σχολείο. Πριν από μια εβδομάδα έγινε αυτό. Για σε χριστιανικό σχολείο. Ναι, Διονυσία. Αποκεφάλισαν τρεις μαθήτριες που φοιτούσαν σε χριστιανικό σχολείο. Αποκεφαλισμός είναι μια συνηθισμένη τακτική των φανατικών μουσουλμάνων. Όπως Σαουδική Αραβία, Σομαλία, Ιράκ, Τσετσενία. Στο Σουδάν. Οι παραστατικές ομάδες μουσουλμάνων καταδυναστεύουν το χριστιανικό νότο, γι' αυτό και ήταν και αποσχίστηκαν, ξέρεις. Τα λέω αυτά, θα μπορούσα να παραθέσω πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να πω το εξής. Το πολύ απλό, κύριε Σπίνο. Μια γυναίκα στο Ισλάμ, κύριε Σπίνο, να ζητήσει διαζύγιο, ξέρετε τι παθαίνει. Προφανώς παίρνει διαζύγιο. Ναι, νομίζεις. Λιθοβολείται μέχρι θανάτου. Αν ζει διαζύγιο, σε Ισλαμικές χώρες, ναι. Η τιμωρία είναι λιθοβολισμός μέχρι θανάτου. Εάν σε μια μουσουλμανική χώρα ένας μουσουλμάνος γίνει χριστιανός, οδηγείται στο θάνατο. Ναι. Σε πολλές μουσουλμανικές χώρες. Η γυναίκα δεν μπορεί να μιλήσει. Σε πολλές μουσουλμανικές χώρες. Η γυναίκα μπορεί να υποστεί και κλιτοριδοκτομή. Έχω ένα βίντεο το οποίο δεν μπορώ να το παρουσιάσω. Δεν μπορώ, κύριε Σπίνο. Ένα εξάχρονο κοριτσάκι, 5χρονα, 7χρονα, τα οποία καθημερινά περνούν αυτόν τον απάνθρωπο ψυχολογικό, ψυχικό, σωματικό βιασμό. Να γίνεται η κλιτοριδοκτομή. Και οι δικοί μας εδώ, οι ψευτοπροοδευτικοί, θέλουν να κάνουν τζαμιά. Και εγώ είπα το εξής. Ένα τζαμί δεν φτάνει. Πολλά τζαμιά όμως δεν μπορεί να γίνουν. Και δεν πρέπει να γίνουν. Δεν μπορούν να γίνουν. Διότι οι Σουνίτες με τους Ιήτες δεν μπορούν να συνεπάρξουν. Άσε τι λένε εδώ οι δίθεν προοδευτικοί, ο δίθεν πρόεδρος των μουσουλμάνων και από εξελέγει, δεν ξέρω αυτός ο τύπος. Έτσι, τον οποίο εντάξει, ούτε μου συμπαθεί, ούτε μου αντιπαθεί. Αλλά ο ίδιος πρόεδρος των μουσουλμάνων δεν είχε βγει όταν έλεγαν ότι κάκυψαν το Κοράνι, ότι το Κοράνι δεν φωτοτυπείται. Έτσι. Τα απέκρυψε, είναι γεγονός, δεν τα είπε. Όπως δεν ήξερε ότι υπάρχει κλιτοριδοκτομή. Δεν ξέρω αν γίνεται. Στο διαδίκτυο, αν βάλεις κλιτοριδοκτομή, θα σου βγάλει δεκάδες χιλιάδες ιστοσελίδες ξένων εφημερίδων και ισλαμικών εφημερίδων, όπου στην Αφρική, σε πολλές χώρες μουσουλμανικές, περισσότερες, σχεδόν όλες μουσουλμανικές, γίνεται κλιτοριδοκτομή. Τι θα κάνουμε τώρα. Εδώ βγήκε ένα βιβλίο το οποίο πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα, ενός από τα μεγαλύτερα μοντέλα στον κόσμο, αφρικανικής καταγωγής από την Αιθιοπία, η οποία κατήγγειλε την κλιτοριδοκτομή. Είχε έρθει στην Ελλάδα. Αυτός δεν ξέρει τίποτα. Γι' αυτό και δεν μπορώ να συζητάω έτσι. Μάλιστα. Επιχειρήματα, κύριε Σπίνο. Και επίσης καταγγέλλω όλα τα κανάλια, κύριε Σπίνο, για συγκάλυψη, γιατί πρόκειται περί συγκαλύψεως, διότι προσφάτως στο Πατριαρχείο μας στην Κωνσταντινούπολη, στα Φώτα, στο Ενιορδάνη που είπε ο Πατριάρχης μας, ξέρεις, είναι ένας χώρος, γιατί έχω πάει, στο Φανάρι μπροστά η θάλασσα, όπου πηγαίνει ο Πατριάρχης. Και έρχεται το Σταυρό, Ενιορδάνη βαπτιζόμενοι, πέφτουν οι βουτυχτές και παίρνουν το Σταυρό. Κάθε φορά, κάθε χρόνο, σημαίνει το ίδιο πράγμα. Την ώρα που πηγαίνει ο Πατριάρχης, επίτηδες οι μουσουλμάνοι βάζουν τον ημάμι να κελαϊδάει από πάνω. Από ό,τι ξέρω, μαγνητοσκοπημένο είναι η φωνή του, έτσι. Ναι, γιατί το τζαμί επάνω δεν έχει χότζα. Δεν έχει χότζα. Αυτό βάζουν ακριβώς. Κασετούλα, συντή. Βάζουν κασέτα, ναι. Επίτηδες. Την ώρα που πέφτει ο Σταυρός. Την ώρα που πέφτει ο Σταυρός. Αυτό είναι παραβίαση κατάφορη θρησκευτική αναξιοθεσία και θρησκευτική λειτουργία. Για να δουν οι φίλοι μας, σημαίνουν μουσουλμάνοι και σημαίνουν Τούρκοι. Την ώρα λοιπόν που ο Πατριάρχης έλεγε το Ενιορδάνη βαπτιζωμένη, βάλαν το CD και λέει ο Πατριάρχης, ψιθυρίζοντας, να τελειώσει αυτός και μετά να ρίξουμε. Και περίμεναν τουλάχιστον 6 λεπτά για να τελειώσει το CD. Και περίμεναν ο Πατριάρχης εκεί. Σε ποια πολιτισμένη χώρα γίνεται αυτή, κύριε Παπανδρέου, με το Ερζερούμ σου και ότι τα βρήκαμε τον Ερντογκάν. Σε ποια πολιτισμένη. Κανένα κανάλι, κύριε Σπίνο, από την κατηδευνόμενη ενημέρωση δεν το είπε και δεν το έδειξε.
Γιατί οι άνθρωποι είναι κατευθυνόμενοι. Οι άνθρωποι είναι ελεγχόμενοι. Οι άνθρωποι προσπαθούν να παγιδεύσουν τον ελληνικό λαό μέσα από ψευτοειδήσεις. Και επειδή έχουμε το βίντεο, θέλω να δείτε το βίντεο. Για σε αυτήν την εκπομπή τα λέμε όλα. Ο Παπατριάρχης προσπαθεί να πει, το ξέρετε, το εν Ιορδάνη βαπτιζωμένη. Ναι. Επίτηδες βάζουν το CD δίπλα σε ένα τζαμί εκεί δίπλα, το οποίο δεν λειτουργεί. Την ώρα που ο πατέρας πάει εκεί πέρα, πάντα λειτουργεί. Βάζουν το CD και περίμενε ο Πατριάρχης, ενώ ξεκίνησε η λειτουργία δική μας, σταμάτησε τη λειτουργία για να τελειώσει ο ημάμης το πεντάλεπτο, δεκάλεπτο δικό του. Αουαουα. Δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Καλά κάνουν και τα κάνουν, αλλά δεν σέβονται τίποτα. Να το δούμε. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το παρακολουθήσατε, αγαπητοί φίλοι, αυτά που λέει ο κύριος Βελόπουλος, τα είδατε κιόλας, πώς ακριβώς συμβαίνουν. Περίμεναν έτσι 6 λεπτά ο Πατριάρχης μας να τελειώσει το CD. Το CD να τελειώσει, ναι. Έκανα καιρό στη Βουλή. Α, δεν έχεις, ρε παιδί μου, τα γκάτς. Δεν έχει. Δεν υπάρχει, ρε, Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Είπα στη Βουλή, κύριε Σπύρο, μου ζητώ συγγνώμη. Ναι. Βγήκε ο Γιαννάκης ο Ομήρου, πολιτικό πρόσωπο από την Κύπρο, και απεκάλυψε τον Νταβούτογλου. Καθιάσε καλά. Ναι, ναι. Πιθηκοειδές. Ο Κύπριος. Ναι. Μάλιστα. Και φυσικά δεν θα τολμούσε κανείς να το πει από την Ελλάδα. Τον αυτό. Είπε ανεδί, ύφος χιλίων πιθήκων. Δηλαδή, πολιτικός της Κύπρου. Τα είπε για τον Νταβούτογλου. Και οι δικοί μας εδώ, μόνο που τσιφτετέλια δεν χορεύουν. Για τις ζεμπεκές χορεύουν. Δεν έχουν πρόβλημα. Ο ζεμπαχικός είναι ελληνικός χώρος τουλάχιστον. Έτσι. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Δείχνει την έκπτωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Εγώ δεν θέλω να κάνεις πόλεμο με τους Τούρκους. Αν θα έπρεπε την ίδια να κάνεις διάβημα διαμαρτυρίας. Αν μπορούσαμε, δεν μπορούμε να το δούμε βέβαια, λίγο πριν, λέει ο Πατριάρχης δίπλα τους αρχιμανδρίτες και τους Μητροπολίτες να περιμένουν να τελειώσει ο αυτός. Ναι, ναι. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Ο αυτός είναι ένα CD. Δεν είναι ο ημάμος ο κανονικός. Και ο οποίος κάθε φορά που βγαίνει ο Πατριάρχης να κάνει, μια φορά βγαίνει εκεί στο φωτό. Μια φορά το κεράτο κόλπο. Μια φορά βγαίνει ο Πατριάρχης. Για μισή ώρα. Α, δεν σέβονται τίποτα. Δεν το καταλαβαίνουν ορισμένοι αυτό. Αυτά είναι με ενοχλούν, κύριε Σπύρο, σαν άνθρωπο. Και το λέω. Δηλαδή, πετρέλαιο έχουμε, φυσικό αέριο έχουμε, ουράνιο έχουμε, δεν κάναμε τίποτα 40 χρόνια. Συνέχεια πίσω κάνουμε. Βέρνη προγράψαμε. Μέα κούλπα είπαμε. Ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο έχουν οι Τούρκοι, είπαμε. Μαδρίτης, ΑΟΣ δεν κάνουμε. Μαδρίτης, και όλα αυτά, κύριε και κύριοι, για να καταλάβετε, για να μην είστε πλούσιοι εσείς. Για να μην έχετε χρήματα εσείς. Εγώ ντρέπομαι. Ντρέπομαι, ειλικρινά, και είμαι ο μόνος που φωνάζει. Και μέσα στη Βουλή τα λέω αυτά. Δεν τα λέω μόνο εδώ. Δηλαδή δεν βγαίνω σαν να κάνω και τα λέω εκ του ασφαλούς. Ξέρετε, λέω κάτι γιατί μου το επιτρέπει το κανάλι να τα πω. Εγώ όπου βρεθώ και που σταθώ λέω τα ίδια πράγματα. Δεν έχω αλλάξει άποψη. Και επαναλαμβάνω, ένα τζαμί ίσον κανένα για τους μουσουλμάνους που ζουν στην Ελλάδα. Γιατί δεν είναι μία σέκτα, δεν είναι μία θρησκεία, δεν είναι μία τάση. Είναι πολλές σέκτες, πολλές τάσεις. Άρα χρειάζεσαι πολλά τζαμιά. Ναι, αλλά πολλά τζαμιά δεν πρέπει να υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτή είναι η άποψή μου. Έτσι, γιατί θα γίνουν αιστείες συγκρούσεων όπως Σουνίτες, Σιίτες κτλ. Και δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι και οι αίρεσοι γνωστοί των Αγαμπίδων, οι οποίοι σφάζουν στο γόνατο. Δεν είναι, σφάζουν κανονικά, δεν είναι απλά πράγματα. Όταν εμένα οι μουσουλμάνοι, κύριε Σπύνο μου, για να ξέρω και οι τηλεθεατές, επειδή τρώω, ακούστε, χοιρινό με αποκαλούν καφύρ, ακάθαρτο, έτσι, βρώμικο δηλαδή, βρωμιάρι. Αυτό θα πει. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Τι να συζητάμε τώρα. Τα τηλέφωνα τα βλέπετε, μπορείτε να επικοινωνείτε, να αφήνετε το όνομά σας στο τηλέφωνό σας για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και μέσα. Γιατί 10 παρατέταρτο.
περίπου παρά 20 θα βγούμε στον αέρα κάποιοι από εσάς για να κάνουν και ερωτήσεις. Έτσι, 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 αυτό ακριβώς. Όμως το Υπουργείο δεν θα έπρεπε, κύριε, το Υπουργείο Εξωτερικών, κύριε Βελόπουλο, εσείς το έχετε καταχαιριάσει το Υπουργείο. Το έχετε πει Υπουργείο Εξωφρενικών. Έτσι, δεν θα έπρεπε να κάνει κάποιο διάβημα στην προκειμένη περίπτωση, όχι μόνο για αυτή, και για άλλες περιπτώσεις. Τώρα, μην ανοιχτώ, μου να σου πω κάτι. 2011 φέτος κάνει απογραφή η Αλβανία. Απογραφή πληθυσμό, ξέρει. Μάλιστα. Υποχρεώνει τους βορειοϋπηρώτες να μην απογραφούν στην Αλβανία. Που ζουν στην Ελλάδα. Α, αυτοί που είναι στην Ελλάδα, μάλιστα. Γιατί όμως. Γιατί πρέπει να μένουν ένα χρόνο τουλάχιστον, λέει, άκου να δεις, ένα χρόνο τουλάχιστον να μένουν πριν την απογραφή στην Βόρεια Ήπειρό μας. Μάλιστα. Αυτό γιατί το κάνουν. Για να μην απογραφούν ως κάτοικοι της Αλβανίας. Έτσι. Και να εκπέσουν των δικαιωμάτων που έχουν κληρονομιά του κτλ. Την ώρα που εμείς μπάτε σκύλια, λέστε, και με σύρματα πάμε να κάνουμε σύρματα ενώ το φράχτη. Πάμε να κάνει το φράχτη, το κάνει ο Θεός. Με σύρμα δεν κάνει φράχτες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μπάτε σκύλα, λέστε, μπαινοβγαίνει ο καθένας, του δίνουν δικαιώματα, του δίνουν πράσινες κάρτες, του δίνουν δικαίωμα να ψηφίσουν, ό,τι να είναι χωρίς καρδιά. Αυτό το παλιοχανείο, όπως το καθίστησαν το ελληνικό κράτος. Γιατί περί τέτοιου πρόκειται. Βλέπεις λοιπόν ότι το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και η Ελλάδα αφήνει στην τύχη τους τους βορειοϋπηρώτες. Πρέπει ένα χρόνο, λέει, να μένουν στην Αλβανία, στη Βόρεια Ήπειρο, για να μπορούν να απογραφούν οι κάτοικοι πολίτες της Αλβανίας. Μα ο βορειοϋπηρώτης μένει στην Ελλάδα. Άρα δεν μπορεί να απογραφεί. Το κατάλαβες, κύριε Σπυρού μου? Μάλιστα, αυτά τα αυτή, είναι, κράτη. Αυτή είναι η κατάντια. Αυτή είναι η κατάντια της ελληνικής κοινωνικής πολιτικής. Να σου υπενθυμίσω το αυτονόητο, κύριε Σπύρο μου, τι έκαναν οι Κύπροι. Αυτό που είπα εγώ πριν 2 χρόνια και κινδύνευσα με διαγραφή, γιατί είπα στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ και σήμερα έχει γίνει προμετωπίδα. Δύο λεπτά. Κινδυνεύσατε με διαγραφή. Ναι, ρε παιδί, εντάξει, θα το προσπαράμε το αυτό. Δεν. Αυτή είναι αλήθεια, έτσι, έτσι. Είπα κάτι το οποίο κάποιο ενόχλησε, ρε παιδί, με διαγραφή. Είναι ένα. Ναι, ναι. Πόσο? Λέω λοιπόν. Για να ξέρουμε τι λέμε, αφού έχουμε 3 λεπτά, να πάμε στο επόμενο, γιατί θα το συζητήσουμε το ζέστη σε λίγο. Θέλω να δείτε το επόμενο βίντεο, είναι 2,5 λεπτά περίπου. Θέλω να δείτε προσεκτικά, για να δείτε την απάτη των τραπεζών. Εγώ τα έχω βάλει με τις τράπεζες, με το Rothschild, έτσι, και όλους αυτούς που διοικούν το τραπεζικό σύστημα. Δείτε το επόμενο βίντεο προσεκτικά, για να δείτε πώς σας κλέβουν οι τράπεζες. Πώς κλέβουν τον πλανήτη οι τράπεζες. Δεν υπάρχουν τράπεζες. Ο Ρότσιντ ελέγχει τις τράπεζες. Ένας είναι. Ο Ροκφέλλερ είναι ένα παραμυθάκι. Και οι υπόλοιποι που είναι αχυράνθρωποι της οικογένειας Ρότσιντ. Για να ξέρουμε τι λέμε. Δείτε το. The old appeals to racial, sexual and religious chauvinism, to rabid nationalist fervor are beginning not to work. This is who I am and whether I'm good or bad or achieving or not, all that's learned along the way. Just ride. We can change it anytime we want. It's only a choice. No effort, no work, no job, no savings of money. I realized that I had the game wrong. That the game was to find out what I already was. Τα βάζει με το Ρότσιλ. Ούτε η τεχνολογία δεν μπορεί να τα βάζει με το Ρότσιλ. Να πω το εξής για να καταλάβουν τηλεθεατές. Οι ελληνικές τράπεζες. Έτσι, οι ελληνικές τράπεζες. Η εθνική, η αγροτική, όλες οι τράπεζες. Δανείζονται από κάποιους. Ναι ή όχι. Βεβαίως. Οι ελληνικές τράπεζες είναι στο χρηματιστήριο. Ναι ή όχι. Βεβαίως. Εκεί μπορεί να πάει οποιοδήποτε και να αγοράσει ένα fund, λέει ο άλλος. Goldman Sachs. Λέει ο Morgan Stanley. Αγοράζουν τα funds με το χέρι ελληνικών τραπεζών. Ναι ή όχι. Βεβαίως. Λοιπόν, οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες έχουν δώσει τεράστια ποσοστά από το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς σε αυτά τα funds. Ποια είναι αυτά τα funds? Morgan Stanley, JP Morgan, σου λέω ονόματα, για να καταλάβεις τώρα. Goldman Sachs, έτσι, Moody's, οι θηγατικές εταιρείες της Lazard που είναι χρηματιστηριακές και αγοράζουν μετοχές. Όλες αυτές οι εταιρείες είναι Έλληνες, ελέγχονται από μία κεφαλή που λέγεται Rothschild. Μία μεγάλη οικογένεια της Ευρώπης. Όλες αυτές είναι μία, δηλαδή. Όλες αυτές είναι, όλες μία. Αυτές είναι μία. Ανήκουν στην οικογένεια Rothschild, η οποία ελέγχει τον παγκόσμιο, την παγκόσμια οικονομία άμεσα, δεν μιλάω για άμεσα πλέον, άμεσα.
Όλες, μα όλες οι τράπεζες παγκοσμίως. Τις ελέγχει αυτή η οικογένεια. Οι υπόλοιποι που υπάρχουν, Σόρος, Πόλσο κτλ., είναι άνθρωποι τους. Για να ξεκαθαρίσουμε το οποίο, για να μην αυταπατάστε. Τηλέφωνα επικοινωνίας τα βλέπετε. Μπορείτε να επικοινωνείτε, επαναλαμβάνω, γιατί 10 παρατέταρτο πρέπει να βγάλουμε κάποιους στον αέρα. Έχουμε ακόμα ένα βίντεο εξαιρετικό που θα το δούμε σε λίγο. Είναι το πώς αποσταθεροποιείται ένα κράτος. 4 στάδια έχει. Θα το δείτε σε λίγο. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι και φίλοι και φίλες, μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο. Τώρα, ταυτόχρονα μπορεί να μιλάς εσύ, αλλά δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα από φίλους τηλεθεατές, οι οποίοι με ρωτούν. Είπαμε ότι μπορούν να τηλεφωνούν. Έτσι, βεβαίως. Έχουμε τα τηλέφωνα, φαίνονται τα τηλέφωνα, μπορεί να παίρνετε τηλέφωνο. Έτσι, σε λίγο θα ανοίξουμε τις γραμμές, να υποβάλλετε τις ερωτήσεις οι οποίες θέλετε, θα σας απαντήσει απευθείας ο κύριος βουλευτής. Εν τω μεταξύ, όσο θα παίρνουν τηλέφωνο οι φίλοι κύριοι βουλευτά, με τη Θράκη τι παιχνίδια παίζουν τώρα τελευταία. Άρχισαν πάλι εκεί πέρα τα πράγματα να. Κύριε Σπινακούση, η μόνη λύση είναι να φύγει το προξενείο από τη Θράκη. Το προξενείο. Να φύγει το τουρκικό προξενείο. Η ίδρυση του προξενείου της Κομωτινής. Αυτό από εσάς τα ακούω, το λέτε. Συμφωνήθηκε μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Δεν με ενδιαφέρει αν το λένε. Αλλά εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι η μοναδική λύση. Και ήταν συμφωνία λειτουργίας απλού τουρκικού προξενικού γραφείου. Ναι. Όπως έχουμε στη Σμύρνη ή όπως έχουμε στην Αδριανούπολη, όπως λένε κάποιοι. Έτσι. Αυτό έγινε το 1933. Τα έχω σημειώσει για να μην νομίζουν κάποιοι δεν ξέρω τι λέω. Έτσι. Το 1954, με αδιαφορία των ελληνικών κυβερνήσεων, αναβαθμίστηκε το γενικό προξενείο και από τότε εφαρμόζει την πολιτική της Τουρκίας στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Το 54. Το 55 είχαμε διώξει των Ελλήνων και αντί να τους πετάξουμε τις κλωτσιές από εκεί πέρα να τελειώνει η ιστορία, το αφήσαμε εκεί. Θα σου πω κάτι που πιστεύω και το λέω πλέον ακράδαντα. Το κρατήσαμε εκεί όχι από φόβο προς την Τουρκία. Αλλά γιατί ήξεραν πολλοί ότι η Θράκη πρέπει να αμφισβητηθεί εντόνως τώρα. Από το 1950. Όταν λοιπόν ξέρεις το 55 διώκουν τους Έλληνες Κωνσταντινούπολεως, εσύ ως αντίδωρο ή αντίμετρο πρέπει να πεις, δεν θα διώξω τους μουσουλμάνους, δεν είμαι εγώ βάρβαρος για αυτούς, δεν είμαι κτίνος, έτσι, δεν είμαι απάνθρωπο τέρας όπως οι Τούρκοι με την προβοκάτσια που κάνανε στο προξενείο της Θεσσαλονίκης, βάλαν δική τους βόμβα, τα χρεώσαν τους Έλληνες και σφάχαν τους Έλληνες Κωνσταντινούπολεως και τη σύμβουλη της Ενέδου. Όχι. Όπως είναι το προξενείο, το παίρνεις και το πας βόλτα. Φεύγουν και άσυχτα. Να με το πω τι, έτσι. Στη γλώσσα τους. Έτσι. Αίσε εκτήρω. Να το πω έτσι. Για να καταλάβουν κάποιοι. Αίσε εκτήρω. Για να αντιληφθούν λοιπόν το μέγεθος της επιλογής. Που το αντιλαμβάνομαι και εγώ και εσύ. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Το άφησαν εκεί. Το άφησαν εκεί γιατί. Γιατί η Θράκη έχει τεράστια κοιτάσματα ουρανίου και χρυσού. Έχει τεράστιες πλουτοπαραγωγικές πηγές. Είναι κομβικό σημείο αναφοράς της γεωοικονομίας, γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής. Της ευρύτερης νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Λεκάνης Μεσογείου και έπρεπε σώνει και καλά να είναι περιοχή αμφισβητήσιμη και γι' αυτό δεν διώξαν το προξενείο και γι' αυτό είχαν τους πομάκους αμπαρωμένους καταδυναστευόμενους από το ελληνικό κράτος μέχρι πριν 20 χρόνια. Τώρα που θέλουν, φωνάζουν οι Έλληνες, δεν τους βοηθούν και αφήνουν τους φασίστες της Άγκυρας του προξενείου να κάνουν τα πάντα και η δική μας Μούγκα. Στη Στρούγκα. Για να τα πω έτσι απλά και λαϊκά, γιατί δεν μου αρέσει ούτε να εξειδανικεύω. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω και εγώ την ελληνική γλώσσα αρκετά καλά. Δεν θα πω πολύ καλά, αρκετά καλά. Προσπαθώ να μιλήσω απλά στον τηλεθεατή για να αντιληφθεί. Η μόνη λύση είναι να φύγει το προξενείο από τη Θράκη. Τελεία και παύλα. Να σηκωθούν να φύγουν για να τελειώσει το παραμύθι. Έτσι. Γιατί αρκετά του ανεχτήκαμε. Όταν ο ίδιος ο Ερντογκάν παρεμβαίνει και ζητάει τζαμί στην Αθήνα που δεν υπάρχει Τούρκο στην Αθήνα. Έτσι. Και στη Ρόντο ανακάλυψα μειονότητες. Ναι, έχω κάνει ερωτήσεις. Αυτά που λέω εδώ στην εκπομπή έχουν γίνει ερωτήσεις, κύριε Σπίνο. Δεν τα λέω έτσι απλά. Ερωτήσεις στη Βουλή και πιέσεις συνεχίσεις. Απαντήσεις πήρατε. Θα έλεγα την πήρα, αλλά δεν έχει σημασία. Είμαστε όλα prime time zones. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι να πας να απαντήσεις. Τα παραμύθια μας λένε και τα ψέματα. Φου ψέματα λένε. Ψεύδονται. Οι άνθρωποι είναι μια παρείτσα του Παπανδρέου. 7-8 φίλοι εξωκοινοβουλευτικοί, εξωθεσμικοί. Οι οποίοι κυβερνούν. Βάλε ένα και για να καταλάβει. Βαριά η κατηγορία που λέτε πάντα. Βέβαια, κατηγορία, αλήθεια είναι. Βάλε ποιοι κυβερνούν. Παπακοσταντίνου. Δεν είναι κοινοβουλευτικός. Ευρωβουλευτής. Φυτεμένος βγήκε. Έτσι. Δρούτσας. Από και σπου. Δεν εξελέγει. Όλοι οι επικρατείας και όλοι οι φιλαράκοι πολιτοί είναι. Κάνα μια παρά και κυβερνούν την Ελλάδα. Και όταν έχω πλήθει, εγώ του έλεγα ξυπνάτε βρε και φυσικό αέριο και πετρέλαιο έχει η Ελλάδα. Λέγανε δεν υπάρχει πετρέλαιο. Το λέγανε. Δεν υπάρχει φυσικό αέριο. Και μέσα στην Βουλή το λέγανε. Και τώρα έχει βγάλει αφρούς και το στόμα του και αν πω και τίποτα άλλο. Για να τρέχουν να βρουν αν υπάρχει φυσικό αέριο.
Και μέσα στη Βουλή τα λέγανε δεν υπάρχει πετρέλαιο. Και ο αντιπρόεδρος το είχε πει. Έτσι. Και ο Παπανδρέου το είχε πει πριν 9 μήνες. Έτσι στις Βρυξέλλες. Δεν υπάρχει πετρέλαιο. Τώρα ξαφνικά αποκάλυψαν φυσικό αέριο. Εγώ πιο ευφύης είμαι. Όχι, δεν είμαι πιο ευφύης. Απλά είμαι ελεύθερος. Δεν είμαι δεσμευμένος από κανένα είδος δεσμών. Έτσι. Όταν έλεγα για άξονα με το Ισραήλ, στρατηγική συμμαχία, δεν το έλεγα τυχαία εγώ. Κάτι ήξερα. Γιατί ως δημοσιογράφος ψάχνω, κύριε Σπίνο. Αυτοί πλανώνται πλάνη νυκτράν. Μπορείτε να τηλεφωνείτε, το επαναλαμβάνω, να τηλεφωνείτε, να αφήνετε το όνομά σας για να βγείτε στον αέρα στα τηλέφωνα. Το τονίζω. Για να βγείτε στον αέρα σε λίγο, αφού δούμε το βίντεο σε λίγα λεπτά. Γιατί έχουμε κάνει δύο ερωτήσεις ακόμα να μου κάνει ο κύριος Σπίνος, αφού τη φαντάζομαι έτσι. Γιατί προλαβαίνουμε, κύριε Σπίνο. Να δούμε, θα προλάβουμε τώρα. Εντάξει, να δούμε λίγο το βίντεο. Όχι, ας το βίντεο. Όχι ακόμα. Θα το κλείσουμε σε λίγο. Πάμε σε ερωτήσεις. Να πάμε να δούμε λίγο και το Υπουργείο Παιδείας, κύριε Βελόπουλε. Εκεί πέρα τι γίνεται τελικά. Εξωτερικό παιδείας. Με αυτά είναι τα υπουργεία τα βασικά στην Ελλάδα. Έτσι. Και το οικονομικό, εν πάση περιπτώσει. Είναι... Αλλά και τέλος πάντων, είναι ένα άλλο. Η κυρία Διαμαντοπούλου, ως φυσικό πρόσωπο. Εντάξει, μου είναι συμπαθής. Φυσικό. Μου είναι και λίγο αδιάφορα, δεν έχει σημασία. Δεν αφορά τον τηλεθεατή. Αλλά ως πολιτικός, μου είναι τόσο αντιπαθής όσο δεν φαντάζεσαι. Και το λέτε έτσι. Τόσο αντιπαθής. Όχι γιατί πήγε μόνο στη Λέσχη Μπίλτεμπεργκ. Μάλιστα. Εγώ δεν ξέρω τι είναι η Λέσχη Μπίλτεμπεργκ. Ο συγγραφέας έγραψε για αυτήν. Από αυτά που ξέρω και ψάχνοντας ως δημοσιογράφος. Αλλά όταν πασκηνιακά σε κρυφά δωμάτια αποφασίζουν, συναποφασίζουν, όπως με τους τέκνες, έχω τις εστάσεις μου επί της ουσίας. Δεν μπορείς σε κρυφά δωμάτια να κάνεις δουλειές. Έτσι μόνο οι μαφιόζοι τα κάνουν αυτά. Και ουδέποτε βγάλαν κάποια πρακτικά, κάποια συναντήσεις κλπ. Πέρα από αυτό, όλες οι επιλογές, οι περισσότερες επιλογές της σε επίπεδο συμβούλων είναι ατόμων τα οποία υβρίζουν την Ελλάδα, λιδωρούν την Ελλάδα, ξεφτελίζουν την Ελλάδα. Και έρχεται η κυρία Διαμαντοπούλου να δημιουργήσει ένα νομοσχέδιο το οποίο θεωρώ ότι είναι νομοσχέδιο ανθεληνικό. Διότι, να σου διαβάσω. Η μεγάλη αλλαγή αφορά το μάθημα της ιστορίας. Το μάθημα από υποχρεωτικό γίνεται επιλογής. Ωστόσο, το νέο σχεδιασμό τα μαθήματα επιλογής βαρύνουν περισσότερο από τα υποχρεωτικά. Ενώ παρακολούθηση των θρησκευτικών γίνεται προαιρετική. Στα υποχρεωτικά μαθήματα εντάσσονται τα αγγλικά, η άλλη επιλογή μιας άλλης ξένης γλώσσας και η γυμναστική. Όχι όμως τα αρχαία ελληνικά. Μάλιστα. Δηλαδή, η ταυτότητα του Έλληνα δηλαδή φεύγει μέσα από το μέσο. Το μάθημα ιστορίας θα είναι υποχρεωτικό μόνο στην πρώτη λυκείου, ενώ στις τελευταίες δύο τάξεις του λυκείου εντάσσεται στην ομάδα μαθημάτων με τον τίτλο Αρχαιογνωσία και αφορά την εκμάθηση αρχαίας ιστορίας και της ιστορίας των ιδεών. Όχι αρχαία ελληνικά. Δεν μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά πλέον. Που όταν αρχαία ελληνικά μαθαίνουν στην Αγγλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, πώς είσαι εγώ, έτσι. Από το δημοτικό και στο γυμνάσιο είναι μάθημα υποχρεωτικό. Μαθαίνεις αρχαία ελληνικά στα καλύτερα σχολεία. Στα καλύτερα σχολεία της Γερμανίας. Και αναρωτιέμαι, αυτή η κυρία δεν ξέρει τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Πρέπει δηλαδή σώνει και καλά να αφανεί την αρχαία ελληνική γλώσσα, να αφανεί την ιστορία, να γίνουμε τι. Πολτός. Δεν θα της βγει. Δεν θα της βγει ούτε αυτής, ούτε και των υπολείπων που είναι έτσι οι ομίγυροι και οι παρατρεχάμενοι. Είτε λέγεται Ρεπούση, είτε λέγεται Ελιάκος, είτε λέγεται Εφημερίδα Καθημερινή, είτε λέγεται Μαδραβέλης, Μαργαβέλης, πώς λέγεται Καθημερινή, όπως και αν λέγονται οι κύριοι αυτοί, που για μένα είναι πολύ αντιπαθείς, όχι στις φυσιογνωμίες, αλλά για αυτά που γράφουν, γιατί είναι επιχειρήματα έολα, ανεδαφικά, αντιφατικά και γελία ως έναν βαθμό, αλλά κυρίως γιατί πληρώνονται από Έλληνες και γράφουν ουσιαστικά εναντίον της ελληνικής ιστορίας και εναντίον της αρχαίας Ελλάδος. Και αυτό ισχύει για τον άλλον, και αυτό που είπε περί κοπριτών. Έτσι. Περί κοπριτών, αρβανιτών και μη Ελλήνων αρχαιολλήνων. Καλά. Έτσι. Αλλά πάνε καλώς, είναι ό,τι θέλει λέει. Έτσι. Μάλιστα. Να πάμε, συνέλληνες, κάντε μου μια χάρη. Τηλεφωνείτε για να βγείτε στον αέρα, γιατί αν δεν πάρετε τηλέφωνο, δεν βγείτε στον αέρα. Για να μείνετε τα στοιχεία να βγείτε στον αέρα. Πάμε τώρα, κάντε μου τη χάρη και δείτε το επόμενο βίντεο. Δείτε, και επειδή ξέρει καλύτερα το θέμα εσύ, να δούμε, γιατί είναι βίντεο απεισταθροποίηση από ό,τι ξέρω, κύριε Σπίνο. Ναι, ναι, ναι. Είναι απεισταθροποίηση από πράκτορες της ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Μιλάει ένας πράκτορας της ΚΑΓΚΕΜΠΕ στο βίντεο αυτό και εξηγεί πώς αποσταθεροποιείται μια χώρα. Έτσι. Αυτό πρέπει να το λέω το βίντεο, έτσι. Να το δούμε λίγα χείλη. Own eyes. All you have to do, all American mass media has to do is to unplug their bananas from their ears, open up their eyes and they can see it. There's no mystery. There's nothing to do with espionage. I know that espionage intelligence gathering looks more romantic. It sells more deodorants through the advertising, probably. That's why your Hollywood producers are so crazy about James Bond type of thrillers. But in reality, the main emphasis of the KGB is not in the area of intelligence at all. According to my
opinion and opinion of many defectors of my caliber, only about 15% of time, money and manpower is spent on espionage as such. The other 85% is a slow process which we call either ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB, or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community and their country. It's a great brainwashing process which goes very slow, and it's divided in four basic stages. The first one being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. Why that many years? Because this is the minimum number of years which requires to educate one generation of students in the country of your enemy, exposed to the ideology of the enemy. As I mentioned before, exposure to true information does not matter anymore. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Even if I shower him with information, with authentic proof, with documents. Λοιπόν, τέσσερα στάδια, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, όπως παρακολουθήσατε στο βίντεο. Όχι, ο άνθρωπος είπε το εξής. Γιατί έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα και πρέπει να τα βγάλουμε στον αέρα. Είναι κρίμα οι άνθρωποι. Γι' αυτό κόψω το ντοκιμαντέρ. Θα το δείξουμε μια άλλη μέρα και τα γράμματα φαίνονται καλύτερα. Λέει ότι το πρώτο στάδιο αφορά το να χτυπήσεις μια γενιά μαθητών για 20 χρόνια. Στην Ελλάδα είναι παραπάνω. Τα χρόνια. Αυτό σημαίνει τι. Χτυπάς την ιστορία, χτυπάς τη γνώση, χτυπάς τη γενιά αυτή. Έτσι. Για να μπορείς να ρημάξεις. Στην ταυτότητά της. Ακριβώς. Στην ταυτότητά της. Στην ιδεολογία της. Αυτό κάνει στην Ελλάδα. Έτσι. Από το 1994 μέχρι το 1900, μέχρι το 2000, οι ψευτοαριστεροί, αυτοί που είχαν σχέση με αυτού τον κύριο που ήταν το ΚΚΜΠ, εν πάση περιπτώσει είχαν μια αριστερή ιδεολογία, χτύπησαν τη γλώσσα, την ιστορία, το παίξαν προοδευτικοί, το παίξαν διεθνιστές. Καταλάβατε. Εγώ δεν είμαι ούτε αριστερός ούτε δεξιός. Εγώ ξέρω ότι όταν πονάει ο Έλληνας και όταν πεινάει ο Έλληνας, είμαι δίπλα του. Δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά για μένα. Υπάρχει, επαναλαμβάνω, μια προοπτική. Να αντιληφθούμε τι γίνεται γύρω μας. Και όταν αντιληφθούμε, θα δούμε ότι αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Να πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Και αν έχουμε τηλέφωνο, να βγούμε στον αέρα. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Με ακούτε? Ναι, ναι. Το όνομά μου είναι Λίτσα, τηλεφωνώ από Παγκράτη. Θα θίξω αυτό που είπατε τελευταία σχεδόν για την κυρία Υπουργό της Εθνικής Παιδείας. Της πρώην Εθνικής Παιδείας, ε. Ορίστε. Της πρώην Εθνικής Παιδείας. Και αυτό. Έτσι. Λοιπόν, μας απογύμνωσαν από όλες τις αξίες μας από το 81, αν δεν κάνω λάθος. Από το 74 θα σας πω. 77. Κατέβασαν εικόνες. Από το 77. Αργότερα σταμάτησαν και την προσευχή για να μην θίγονται οι ξένες... τα ξένα παιδιά που είναι στο σχολείο. Κράτησαν τα δικά μας πίσω στα μαθήματα για να μπορούν να προλαβαίνουν τα μικρά παιδιά. Συμφωνώ. Έχω ταξιδέψει πάρα πολύ στη ζωή μου και έχω δει άλλες χώρες οι οποίες λέγονται τρίτοκοσμικές, αλλά αυτή τη στιγμή είναι, τι να σας πω, στα βήματα της Ελβετίας. Εκείνο που με πειράζει θανάσιμα είναι το ξένο στοιχείο. Το απόγευμα, σε μία απογευματινή εκπομπή, ήταν ένας πρόεδρος, λέει, των μουσουλμάνων. Ήμουν και εγώ εκεί, αν δεν με είδατε. Ήσασταν. Ήμουν εγώ πριν βγει, γιατί είχατε και 20 διέκοψα τη συνομιλία και σας είπα στην αρχή της εκπομπής, είπα το εξής. Ξέρεις την κλιτοριδοκτομή, την καταδικάζεις. Καταδικάζεις την μπούρκα, του λέω. Καταδικάζεις το ένα, καταδικάζεις το άλλο. Αυτά που με ενοχλούν εμένα ως πολίτη. Και μου λέει, δεν ξέρω τι σημαίνει κλιτοριδοκτομή. Δηλαδή με δουλεύει κιόλας. Με πείραξε θανάσιμα, γιατί όπως ξέρετε εμείς έχουμε εκδιωχθεί και από την Αίγυπτο και από την Τουρκία. Έτσι. Με το χειρότερο τρόπο. Έτσι. Παρόλο που καλά, είχαμε απλά όλα κάντε τα μου να χάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, θέλω ερωτήσεις. Ερωτήσεις, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, η ερώτησή μου είναι,
γιατί δεν βγαίνετε στα κανάλια, στα προγράμματα πρωινά, μεσημεριανά, απογευματινά, ειδήσεων κλπ. Να πείτε αυτή την κακεντρέχεια που έχουν οι μουσουλμάνοι, που όπως είπαν στην Αλεξάνδρεια που έκαψαν τους χριστιανούς, θα κάψουν τους χριστιανούς. Σας ευχαριστώ ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Επαναλαμβάνω, σας είπα ότι μέχρι 4:20 ήμουν εκεί. Απλά δεν με είδατε. Έτσι. Δεν ξέρω, έχουμε γραμμές. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Βελόπουλε, μαζί σας μιλάω. Ναι. Κύριε Βελόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Παρακολουθώ συνέχεια το Κόντρα Channel εγώ. Δεν παρακολουθώ κάποιο άλλο κανάλι από ενημέρωση. Να σε κάνω. Δυστυχώς όμως, όπως είπε και η προαλήσαμε, για το θέμα των μουσουλμάνων έχω πρόβλημα. Υπάρχουν πάρα πολλοί μουσουλμάνοι στην Αθήνα, εκατομμύρια πρέπει να πούμε, αν και το τείχος του Εύρου που σηκώνεται. Που πρόκειται να σηκωθεί. Όχι, δεν είναι το σύρμα, θα λες. Το σύρμα. Ας το πούμε. Σύρμα. Δεν νομίζω ότι ωφελεί σε τίποτα. Συμφωνώ. Θα βρουν άλλη δίωδο και θα είναι το κόστος των λαθρομεταναστών μεγαλύτερο. Συμφωνώ. Κάνει καλό σε κάποιες τσέπες. Ακριβώς. Εκείνο όμως που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι θα ήθελα να είχα ένα δήμαρχο σαν τον Κλέτσο. Έτσι, καμπουκά, μάγκα. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει που πήρε το θάρρος να τα βάλει με όλους και με όλα. Εντάξει, δεν πήρε κανένα. Μ' αρέσει βέβαια, αλλά δεν μπορώ, κύριε Βελόπουλε, να μάθω κανένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε εμείς ο Κόντρα Channel, δηλαδή εκεί πέρα που σας παρακολουθούμε, να μας πούνε τους Αφγανούς από το Μέγα Αλέξανδρο στον Καβάλα τι έγινε με αυτή την υπόθεση με τα αεροπλάνα, ποια εταιρεία ήταν αυτή. Θα σου πω τώρα εγώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι αυτοί που μεταφέρουν με τσάρτερ τους συγκεκριμένους Αφγανούς είναι μαροκινής καταγωγής με ιταλικά διαβατήρια. Ή με γαλλικά διαβατήρια. Είναι αυτό που πάνε να κάνει ο Γιωργάκης εμάς, να τους δώσει διαβατήρια ευρωπαϊκά. Έτσι. Και μεταφέρονται με τσάρτερ αυτοί, και θα σας το πω δημοσίως πλέον γιατί το έχω κάνει καταγγελία στη Βουλή. Έρχονται από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν με 500 γραμμάρια ροή ο καθένας εδώ. Δεν δίνουν λεφτά. Γιατί λέμε χρειάζονται 5.000 ευρώ αυτό παραμύθι. Δεν πληρώνουν κανέναν. Φέρνουν ηρωίνη στις τσέπες τους, σας λέω. Ηρωίνη οι περισσότεροι από αυτούς. Και κύριε Σπίνο μου, την ηρωίνη τη μεταφέρουν μέχρι την Τουρκία, την παίρνουν οι μεγαλέμποροι της Τουρκίας, αυτοί τους φέρνουν. Μαζί με και επαναλαμβάνω, μυστικές υπηρεσίες του Αφγανιστάν, του Πακιστάν και της Τουρκίας. Τους φέρνουν εδώ, μαζεύουν την ηρωίνη οι Τούρκοι, τους ξαποστούν στην Ελλάδα όλους αυτούς και τελείωσε. Εάν αυτοί λοιπόν φέρνουν ένα κιλό, τους δίνουν ευκολότερα ακόμη και τσάρτερ τουριστικό λεωφορείο για να πάνε βολτούλα μέσω Ελλάδος. Αυτό είναι κατάνια για ένα κράτος. Ένα κράτος το οποίο δεν έχει σαν σύνορα στρατό, κύριε Σπίνο μου, και αφήνει δίθεν την αστυνομία να φυλάει τα σύνορα, έχει αυτογελιοποιηθεί μόνο του. Δεν είναι κράτος. Είναι κράτος υποκατεδάφισης. Έτσι, κατεδάφιση. Όσο για τους μουσουλμάνους, οπότε το έχω πει. Έχω κάνει αναλύσεις, πρέπει να λύσει ο κύριος Σπίνο. Δεν κάναμε αναλύσεις μαζί. Έτσι. Ναι. Δεν κάναμε αναλύσεις. Δεν μπορεί να συμπάρξουμε. Ότι εγώ δεν θέλω κανένα τζαμί. Γιατί σας είπα, βάζω τη λογική μου και λέω, ένα τζαμί ίσον κανένα για τους μουσουλμάνους. Οι άνθρωποι θέλουν περισσότερα. Πολλά τζαμιά δεν μπορεί να γίνουν γιατί θα είναι εστία συγκρούσεων εσωτερικών μεταξύ των σεκτών. Άρα λοιπόν υπάρχει πρόβλημα για τη λογική τουλάχιστον. Για τη λογική μας, καταλάβετε το. Πέρα από τη διώξη των χριστιανών που γίνεται από τους μουσουλμάνους. Δεν ξέρω αν έχουμε γραμμές. Μπορείτε να τηλεφωνείτε, να βγείτε στον αέρα. Λοιπόν, υπάρχει άλλη γραμμή. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω, κύριε Βελόπουλε, ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας στο θέμα των ξένων. Μία ερώτηση είναι, γιατί δεν φτιάχνουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα κάποια τάγματα που είχαν φτιάξει και οι Βραζιλιάνοι. Ένα είναι αυτό. Και μια άλλη ερώτηση. Κάτι είπατε για τις τράπεζες που τις έχει κάποιος, πώς τον είπατε? Ρότσιλντ. Η οικογένεια δεν είναι ένας. Η οικογένεια είναι. Ναι, πότε θα πεθάνει? Ο ένας έχει πεθάνει πριν από κανένα μήνα. Αλλά είναι πολλοί, δεν είναι ένας. Ωραία, εντάξει, θα πάρουν και αυτοί ένα στη σειρά τους. Απλώς ο μεγάλος πέθανε ήδη. Ναι, ο ένας από την οικογένεια έχει επιβιώσει. Ωραία, εντάξει. Καλή αρχή. Να είστε καλά. Όχι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην επόμενη. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια. Είστε καταπληκτικός. Εγώ σας παρακολουθώ συνεχώς. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω, το ξέρετε ότι στη Σπάρτη πάθανε τύφο και πήγανε στο νοσοκομείο και είπανε στους γιατρούς, πείτε μας τι φάγατε, και είπαμε, γδάραμε στο ποτάμι σκύλους, ναι, και φάγαμε και πάθανε τύφο, παρακαλώ. Δεν ξέρω αν το πήρε το... Ακούστε με λίγο, κανένα στη Βουλή. Η διατροφή των συγκεκριμένων ανθρώπων Αφγανών και Πακιστανών περιλαμβάνει το μενού τους και σκύλους και γάτες.
Είναι η διατροφή του, δεν καταλάβατε. Οι άνθρωποι τρώνε σκυλιά και γατιά. Εγώ είμαι και φιλόσοφος, όχι τίποτα άλλο. Πέρα από φιλάνθρωπος. Θα αρρωστήσουμε κι εμείς, δεν είναι μόνο. Μα δεν γίνεται έλεγχος. Μπαινοβιώνει ο καθένας. Τύφο, φυματίωση. Η φυματίωση εμφανίστηκε στην Ελλάδα τελευταία 10 χρόνια πάλι. Αυτά δεν είναι τυχαία. Κινδυνεύει η δημόσια υγεία. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Εγώ ήθελα να πω και κάτι άλλο, κύριε Βελόπουλε. Ας τους πάνε, ακούστε λίγο, αυτοί οι προοδευτικοί οι ψεύτες, ας τους πάνε στην Εκάλη να μείνουν κοντά στα σπίτια τους. Α, μπράβο. Έτσι. Όχι αν τους αφήνουν στο κέντρο των Αθηνών που οι άνθρωποι πεθαίνουν και δεν μπορούν να ζήσουν, ας τους πάνε στην Εκάλη. Όλοι αυτοί που μιλούν για ρατσισμό κτλ. Είπατε για τα αρχαία. Δεν είναι μόνο τα αρχαία. Εχθές μίλησαν στον κύριο Χαρσαβέλα ένας πρώην διευθυντής του ΙΓΜΕ, ο οποίος είναι και ξάδερφός μου, και είπε το παιδί ότι δεν διδάσκεται πλέον η γεωλογία. Πήρα μια δασκάλα και διδάσκεται μαζί με γεωγραφία. Εγώ παλιά θυμάμαι, κάναμε γεωλογία 2 φορές τη βδομάδα. Έτσι ακριβώς. Τώρα υπάρχει λόγος που το καταπίνουνε για να μην βγαίνουν οι γεωλόγοι. Να μην ψάχνουνε για χρυσό, είπε ο ξαδερφός μου ότι υπάρχει. Ακούστε με λίγο το θέμα, το ξέρω καλά. Πιστέψτε με. Να είστε καλά, επειδή πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Έτσι, είναι πειρασμένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας είπα, η είδηση της ημέρας είναι αυτή που σας προανέφερα, ότι 25 Νοεμβρίου βρέθηκε τεράστιο κίνητρο Μανωτίου της Κρήτης. Ήμουν χθες στο Καρδαβέλα, δεν το είπε κανείς, αλλά δεν το ξέρανε. Σήμερα το ανακάλυψα εγώ. Μίλησα με τον Καρδαβέλα, του είπα αυτό και αυτό. Θα του στείλω και το ρεπορτάζ. Τεράστιο κίνητρο Μανωτίου της Κρήτης. Είναι νοτιοανατολικά της Κρήτης, βορειοδυτικά της Αλεξάνδρειας και από την Κύπρο δυτικά, νοτιοδυτικά και αυτό. Δηλαδή είναι σε ένα ωραίο σημείο. Το βρήκε η γερμανική εταιρεία, γι' αυτό και η Μέρκελ πήγε στην Κύπρο πριν λίγες μέρες. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Παρακαλώ. Ναι. Χαίρετε. Ναι, γεια σας κύριε Βελόπουλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας θέλω παρακαλώ να κάνω μια ερώτηση. Είχε υπογράψει ο κύριος Λοβέρδος στην προηγούμενη κυβέρνηση του κυρίου Σιμίτη ένα εθνικό σχέδιο οικονομικής ανάξεως Βαλκανίων. Η Ελλάδα αιμορραγούσε τότε. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Αν τώρα ισχύει ακόμα αυτό, αν ακόμα η Ελλάδα παρόλο την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται, ενισχύει ακόμα ειδικά Σκόπια και Ρουμανία. Και Αλβανία βέβαια. Άκουσε με, λοιπόν, άκουσε με τώρα, θα σου δώσω είδηση. Ευχαριστώ πολύ. Δίνει η Ελλάδα 8 εκατομμύρια ευρώ σε 8 δόσεις, μπορεί να είναι και γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ακούς κύριε Σπίνο. Ακούτε για το ΣΕΡΝ. Για το ΣΕΡΝ. Ναι. Δίνουμε 8 εκατομμύρια ευρώ στην Ελβετία για το ΣΕΡΝ, το πείραμα ΣΕΡΝ. Και διώχνουμε τον Ανόπουλο, τον αστροφυσικό, από το πρόγραμμα, όταν δεν έχουν τα παιδιά μας σχολεία, δεν έχουν καρέκλες, δεν έχουμε δασκάλους. Η Ελλάδα, η πτωχευμένη, η υποπτώχευση Ελλάδα, δίνει 8 εκατομμύρια ευρώ στην Ελβετία για το ΣΕΡΝ. Το πρόγραμμα ΣΕΡΝ, η κυρία Διαμαντοπούλου. Έκανε άρρωστη βουλή. Αυτά είναι απίστευτα και όμως συμβαίνουν. Συμβαίνουν στην Έλληνες. Για να ξέρουμε και τι λέμε, κύριε Σπινό. Ναι, πρέπει να έχουμε λοιπόν, να πάμε σε μια άλλη γραμμή. Ναι, καλησπέρα σας. Μάλλον μισό. Μισό. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Έχουν δίκιο τα παιδιά. Ξεπεράσαμε κατά πέντε την εκπομπή. Εάν υπάρχει άλλη γραμμή για να μην τους ανθρώπους δυσαρεστήσουμε, ας τη βγάλουμε στον αέρα τη γραμμή, έτσι. Όχι, εντάξει, απλά λέω ρε παιδί μου, για να μην δυσαρεστηθούν και οι τηλεθεατές είναι και περίεργοι. Πάντως, και δίκιο, περίεργοι. Οι τηλεθεατές έχουν δείξει μια ωριμότητα καταπληκτική, κύριε Βελόπουλε. Έτσι, οι ερωτήσεις ήταν εύστοχες. Εύστοχότατες και με κόσμιο τρόπο διατυπώμενες. Εγώ κλείνοντας να πω για ακόμη μια φορά. Έτσι. Άλλο να είσαι φιλάνθρωπος, κύριε Σπίνο, και άλλο να σε βλάξει. Και ανόητος. Φιλάνθρωποι είμαστε όλοι. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλους. Η Ελλάδα, ξένα στοιχεία τα οποία δημιουργούν προβλήματα, δεν μπορεί να τα ανεχθεί. Μια χώρα δεν μπορεί να δέχεται οποιονδήποτε. Θα κάνουμε αυτό που κάνουν οι Ευρωπαίοι, που έκανε η Μέρκελ, που έκαναν οι Δανείοι, που κάνουν οι Ισπανοί στο Μαρόκο με το τείχος, που κάνουν οι Ιταλοί με τα πλοιάρια. Θα κάνουμε ό,τι κάνουν οι Ευρωπαίοι. Δεν μπορεί να είμαστε περισσότερο Ευρωπαίοι από τους Ευρωπαίους. Δεν γίνεται. Και φτάσαμε στο σημείο οι Μαροκινοί να μην μπαίνουν από την Ισπανία που είναι ακριβώς απέναντί τους και δίπλα τους. Και να έρχονται μέσα από την Ελλάδα. Έτσι, αυτό ακριβώς. Αυτά λοιπόν οι Έλληνες δείχνουν κάτι. Δείχνουν κάτι. Θέλω να αντιληφθεί τι συμβαίνει γύρω σας. Γι' αυτό γίνεται η εκπομπή. Και θα συνεχίσουμε όσο μπορούμε. Τέλειωσαμε. Λοιπόν, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Θα είμαστε πάλι την επόμενη Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ. Έως τότε, έρωστε και 70. Κάθε Τετάρτη, ναι. Είμαστε καλά.